βαθιά στον Κορινθιακό. Βλέπουμε το Ρημουλκό Βεργίνα που έχει πάει για να πετάξει τα χώματα που βγάζει το τρυπάνι όταν τρυπάει το βυθό της Διόρυγας της Κορίνθου, για να μπορέσουν να μπουν οι πάσαλοι για τη δημιουργία του πασαλότυχου. Το έργο της περίφραξης προχωρά όπως βλέπετε. Μια χαρά. Από ό,τι μας είπε η αρχαιολόγος πριν λίγες μέρες που μας ξενάγησε στα έργα της αποκατάστασης του αρχαίου Διόλκου, θα υπάρχουν κάποια σημεία που θα μπορούν οι επισκέπτες να πλησιάζουν στο κανάλι και να βλέπουν τη θέα. Κάτι τέτοιο κατάλαβα. Ίσως αυτό το άνοιγμα να είναι αυτό που μας είπε η αρχαιολόγος, ότι θα μπορούν να πλησιάζουν οι επισκέπτες στο κανάλι. Θα δούμε. Να δω και με αυτό το πολυβολείο τι θα γίνει στο τέλος. Θα το επισκευάσουν, να μην κρέμεται έτσι. Αυτό δεν το έκανε η φύση. Οι άνθρωποι πήραν την άμμο και την πούλησαν. Από αυτή την άμμο, από ό,τι άκουσα από κάποιον της περιοχής, φτιάχτηκε, λέει, ο υπόδρομος. Ο καινούργιος υπόδρομος, όχι του Φαλήρου. Ο πασαλότυχος προχωρά με γοργούρις ρυθμούς, όπως βλέπετε. Ήδη άρχισε να παίρνει την τελική του μορφή. Έπεσε τον πετόν και φτιάχτηκε ο πασαλόδεσμος, νομίζω έτσι τον είπαν. Σας υπενθυμίζω, αυτή η πάσαλη είναι 8 μέτρα βυθισμένη μέσα στον πυθμένα, 8 μέτρα στο νερό και 1 μέτρο έξω από το νερό, 17 μέτρα ύψος. Και θα είναι χίλιοι. Υπολογίζω ότι έχουν μπει περίπου οι 600. Αυτό είναι το έργο διευθέτησης των ομβρίων υδάτων. Έχει και δεξιά και αριστερά από τη γέφυρα λιμάτων.
για να μπορέσει το ρημουλκό να το ρημουλκίσει πρέπει να έχει ρεύμα κόντρα. Και σήμερα δεν έχει καθόλου ρεύματα. Η 23η μέρα του φεγγαριού δεν έχει ρεύματα. Το φεγγάρι κανονίζει τα ρεύματα, όπως και την άμποτη και την παλήρια. Γι' αυτό ξεκίνησαν, το είχαν δεμένο πίσω τους και τελικά κάπου στη διαδρομή σταμάτησαν και το έφεραν πλάι τους, το έδεσαν για να μπορέσουν να το ρημουλκίσουν.